Θα συνδεθούμε για να πάρουμε εικόνα αυτή τη στιγμή από την περιοχή της Πεντέλης. Εκεί βρίσκεται ένας κριτικός, ο Μανώλης ο Κοτσάκης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα, θα μας μεταφέρει το κλίμα και θα μας δείξει και εικόνα. Έχουμε και εικόνα βέβαια. Κύριε Κοτσάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα από Πεντέλη, είμαι ο Μανώλης ο Κοτσάκης. Το έστρωσε και στην πρωτεύουσα για τα καλά. Έχει αρκετό χιόνι. Βέβαια έβγαλε ένα ήλιο το μεσημέρι και το έχει ψήλο λιώσει. Αλλά τώρα βλέπω χιονίζει και αναμένουμε το βράδυ επιδείνωση του καιρού. Όντως είναι τόσο έντονη χιονόπτωση όπως βλέπουμε στο πλάνο το οποίο μας μεταφέρετε. Από πίσω σας φαίνεται έντονη χιονόπτωση και ισχυρή άνεμη. Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή Βλέπετε τη στιγμή, και πίσω μου, βέβαια, λίγο το πλάνο, βέβαια. Είμαι στο σπίτι μου στη Νέα Πεντέλη, κοντά στην πλατεία, να το πω, περίπου στα 430-450 μέτρα είμαστε. Εντάξει, κάθε χρόνο βέβαια, κύριε Κοτσάκη, βλέπετε χιόνι, ζείτε αυτή την αίσθηση, βιώνετε αυτή την αίσθηση του χιονιού, σωστά. Ναι, πάντα είχαμε έτσι την αίσθηση του χιονιού, είχαμε πάντα χιόνια εδώ. Παλιότερα έπιανε και το μέτρο, μπορώ να πω. Επειδή έχω μεγαλώσει εδώ, υπήρχαν εποχές που αποκλειόμασταν. Τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι τόσο δυσχερή τα πράγματα. Πέρα από τον αποκλεισμό της περιοχής, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, η χιονόπτωση ήταν το ίδιο έντονη. Γιατί οι μετεωρολόγοι λένε ότι ζούμε, βιώνουμε την ισχυρότερη, την σφοδρότερη χιονόπτωση τελευταίας δωδεκαετίας. Κοίταξε, τώρα αυτό λογικά αύριο μεθαύριο θα φανεί. Ακόμα δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχε πολύ αέρα και γι' αυτό δεν κράτησε κιόλας το χιόνι. Μάλιστα. Υπάρχουν αποκλεισμένοι δρόμοι αυτή τη στιγμή? Όχι. Όλα κυκλοφορούν κανονικά. Ο Δήμος έχει κάνει το καθήκον του. Υπάρχει αλάτι. Όλα καλά. Και βλέπουμε την ίδια στιγμή. Το στενό που μένουμε εμείς. Ναι, κύριε Κοτσάκη. Ναι. Το στενό που είμαστε εμείς είναι λίγο ανηφορικό και αδιέξοδο, οπότε δεν δίνει και τόσο σημασία. Βέβαια, έχουμε φροντίσει και έχουμε αφήσει τα αυτοκίνητά μας πιο κάτω, για αν χρειαστεί ανάγκη να βγούμε. Μάλιστα, ενώ βλέπουμε βέβαια και πλάνα από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας αυτή τη στιγμή, έντονη χιονόπτωση και στην συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Κοτσάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ας ευχηθούμε να υπάρξουν θετικά νέα και στο μέτωπο της διαχείρισης των κρουσμάτων εκεί στην Αττική, εκεί στην πρωτεύουσα. Είναι έντονο το πρόβλημα. Δημιουργεί έτσι ένα όμορφο κλίμα, μια όμορφη ατμόσφαιρα το χιόνι. Το θέμα είναι να υπάρξουν και θετικά στο μέτωπο της πανδημίας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Βλέπουμε βέβαια τα πλάνα από την Εθνική Οδό και μπορούμε να τα δούμε και σε πλήρη οθόνη.